ανάμνηση της Κρήτης από μια άλλη μακρινή εποχή, υποδέχθηκε το Μαλεβίζη στην καρδιά του Γαζίου, εκεί όπου παραδόσεις του τόπου πήραν ξανά πνοή με τη βοήθεια πολιτιστικών συλλόγων. Η κεντρική πλατεία γέμισε από μικρούς και μεγάλους που γύρισαν πίσω το χρόνο και πήραν μια γεύση από μια αλλιώτικη Κρήτη. Το Μαλεβίζη Φέστιβαλ με τριήμερες δράσεις κατάφερε να ταξιδέψει τους πάντες σε ένα ταξίδι στο τραγούδι, τον χορό, τον πολιτισμό αλλά και τη γαστρονομία του τόπου. Με πολύ μεγάλη γιορτή για το Δήμο μας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος συμμετέχει ενεργά, ο Δραστήριος Σύλλογος της περιοχής μας, με διάφορες δράσεις, με παρουσίαση κριτικών χωρών από το συγκρότημα του συλλόγου μας, με διάφορες δράσεις όπως είναι παρουσίαση μουσικών οργάνων, ρομποτικής, θεατρικού παιχνιδιού. Είμαστε και τις τρεις μέρες εδώ. Την πρώτη μέρα είχαμε κολοκυθακευτέδες από γλυκοκολοκύθα που παράγουμε στο χωριό. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που κάνουμε τη γιορτή κολοκύθας στις 30 του μήνα είναι φέτος. Και ενώ πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους από την βιβλική καταστροφή που έφεραν οι φωνικές πλημμύρες, το Μαλεβίζη έδειξε ένα πρόσωπο ανθρωπιάς και συμπαράστασης με ένα κουμπαρά αγάπης αλλά και τη συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Αποφασίσαμε ότι το τρίμερο φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, πολύ περισσότερες ενέργειές μας. Συγκεντρώνουμε σήμερα χρήματα και επένδυση στο ΚΑΠΗ, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Με χορούς, μουσική και ευχάριστη διάθεση, οι πολίτες απόλαυσαν τις δράσεις που είναι αφιερωμένες στο νησί, ενώ τις εντυπώσεις έκλεψε ο αργαλιός, τα μακραμέ και η τυροκόμιση με τον παραδοσιακό τρόπο. Γίνεται πρώτη χρονιά και εμείς ερχόμαστε φέτος, ήρθαμε με πολλή όρεξη. Είδαμε τον κόσμο ότι ένας που περνούσε είχε να μας πει μια μικρή ιστορία που θυμάται, ειδικά από τον αργαλιό. Κουβεντιάσαμε με πολύ κόσμο, κεράσαμε, δόξα τω Θεώ, πολύ κόσμο. Την πρώτη μέρα κάναμε και τη μουσταλευριά, το ευχαριστήθηκαν όλοι γιατί είχαν τη γευτούν χρόνια. Το χωριό μας, εκτός του ότι παράζει πολιτισμό, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά στο Μουσείο El Greco διοργανώνουμε εκθέσεις διαφόρων καλλιτεχνών, παράζει και πιο χειροπιαστά προϊόντα, όπως είναι τα μακραμέ. Τα μακραμέ είναι μία η τέχνη της κομποδετικής, κατά κάποιο τρόπο έτσι λέγεται. Δηλαδή παίρνουμε κλωστές και δένουμε κόμπους. Ήρθα εδώ σήμερα για τις δραστηριότητες του συλλόγου, του Γωνιανού Εκπολιτιστικού Συλλόγου, να τυροκομίσω όπως τυροκομούσαμε παλιά, την παλιά εποχή δηλαδή πριν 50 χρόνια, τυροκομούσαμε στα βουνά. Να δείξω στον κόσμο πώς βγαίνει το τυρί, πώς βγαίνει η μυζήθρα. Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους στην πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, ενώ ο απότερος σκοπός για το Μαλεβίζη Φέστιβαλ είναι να μετατραπεί σε θεσμό.